Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η πιο κρίσιμη παράμετρος του σχεδίου που επεξεργάζονται κυβέρνηση και τράπεζες για το νέο καθεστώς που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη είναι αυτή που αφορά στην επιδότηση από το δημόσιο μέρους της δόσης του στεγαστικού δανείου που δεν μπορούν να καλύψουν οι δανειολήπτες. Εάν η συμμόρφωση τώρα των δανειοληπτών κινηθεί στα αναμενόμενα επίπεδα, τότε το μέγιστο συνολικό κόστος που θα κληθεί να καταβάλει ως επιχορήγηση δόσης στο ελληνικό δημόσιο θα ανέλθει σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή η επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό σε ετήσια βάση θα είναι κοντά στο 0,1% του ΑΕΠ. Μπορεί οι αιτήσεις για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών να έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόλις 1.600 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ενώ 6.500 έχουν υποβάλει αίτημα ένταξης. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μεγάλος αριθμός εταιριών έτρεξε να αιτηθούν την υπαγωγή τους στην εξοδικαστικό μηχανισμό τους τελευταίους μήνες του 2018, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την αναστολή των κατασχέσεων που προβλέπεται. Σε κινητές αξίες όπως μετοχές και ομόλογα επεκτείνεται το αναθεωρημένο πρόγραμμα Χρυσή Βίζα, το οποίο θα απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά και σε fans και θα προβλέπει ελάχιστο όριο επιρδύσεων της 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr, το πρόγραμμα κινήτρων που παρέχει η Ελλάδα, όπως και πολλές ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντάλλαγμα πενταετή άδεια διαμονής, θα διευρυνθεί σημαντικά. Ο στόχος του Υπουργείου Οικονομίας είναι αυτό να εξελιχθεί σε ένα ελκυστικό, λειτουργικό και ελεγχόμενο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 655,50 μονάδες, καταγράφει τα σκέρδη 0,06%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.